Περπατώντας στο Σάντικοφ, αφήνουμε πίσω τον Νταλέρι που φαίνεται στο βάθος και πιο κοντά το πάρκο του Νιου Τάου Σμιθ, αριστερά μας το Γκλάστουρ και τα πρώτα σπίτια του Σάντικοφ. Δεξιά μας τα πρώτα σπίτια του Σάντικοφ, αριστερά στο βάθος το Χόουθ και ο κόλπος του Δουβλίνου, ενώ κοντά μας, δίπλα μας, είναι το Scotsman Bay, ο κόλπος του Σκοτσέζου. Στο βάθος είναι το σημείο τερματισμού, ο πύργος του James Joyce και το Σάντικοφ. Μπροστά ένα διάσημο παγκάκι του Rude Boy and Rastaman. Έχω ξανά αναφέρει γι' αυτό και ξανά τα πρώτα σπίτια του Σάντικοφ. Συνεχίζουμε το περπάτημα. Χαρακτηριστικά σπίτια, άλλα παλιά, άλλα καινούργια. Πολλοί κόσμος, όχι πολύ, εντάξει, αρκετός που περπατάει ή τρέχει κάθε πρωί εδώ. Ο κόλπος του Scotsman Bay γεμάτος διάφορα πουλιά της θάλασσας. Έχω επίσης ξαναγράψει γι' αυτά. Ακόμα η θάλασσα, δεν ξέρω αν τώρα ανεβαίνει ή τώρα φεύγει προς τα μέσα, πάντως δεν έχει καλύψει ολόκληρη την ακτή ακόμα. Αλλά είναι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της παλήρειας. Πλησιάζουμε προς το κυρίως Σάντικοφ. Και προς το, και στα τα βράχια του 40 Foot. Δεξιά είναι η πρεσβεία της Νότιας Αφρικής. Ένα δέντρο αναμνηστικό για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του James Joyce. Και μια πινακίδα επεξηγηματική για τις τοποθεσίες του Σάντικοφ. Όπως επίσης για τα πουλιά, τα ζώα της ξηράς και της θάλασσας, τα ψάρια, τις φώκες κλπ. Κλπ. Που ζουν μέσα στον κόλπο του Δουβλίνου, του Σάντικοφ και του Scotsman Bay. Εδώ είναι σημείο περιπάτου για πολλοί κόσμο καθημερινά. Όπως επίσης υπάρχουν πολλά σημεία ξεκούρασης. Στο βάθος ένας χώρος με παγκάκια και πλάκα αφιερωμένο στον για πολλά χρόνια ταχυδρόμο της περιοχής. Συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο καινούριος χώρος ξεκούρασης που δημιουργήθηκε πρόσφατα με μέτωπο στη θάλασσα. Τα παγκάκια εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ. Κανείς δεν δημιουργεί πρόβλημα σε αυτά. Το κόκκινο κτίριο είναι η έδρα
ενός συλλόγου καταδύσεων, ενός τοπικού συλλόγου καταδύσεων. Είναι πολύ συνηθισμένο σε αυτή την περιοχή να γίνονται καταδύσεις. Εδώ είναι το σημείο εκπαίδευσης των διτών. Από εδώ φαίνεται καλύτερα, όπως φαίνονται και τα συνεργεία που καθαρίζουν το νερό και τα βράχια. Να ξανά πάνω ο πύργος Μαρτέλο ή πύργος του James Joyce, ένα από τα σημεία τα αρχικά της διήγησης του James Joyce στον Οδυσσέα. Το λιμανάκι του Σάντικο εδώ μέσα. Το νερό δεν είναι πολύ ψηλά, έχει αφήσει αμμουδιά. Στο βάθος χειμερινοί κολυμβητές, κρυώνω μόνο που τους βλέπω. Συνεχίζουμε. Έτσι το λιμανάκι του Σάντικο γύρω γύρω είναι. Πολύ γραφικό, μικρούλι. Όταν τραβιούνται τα νερά, απλώς γίνεται μια παραλία για κολυμβητές. Το καλοκαίρι μαζεύονται πολύ. Τώρα το χειμώνα είναι μόνο οι χειμερινοί κολυμβητές. Φαίνονται στο βάθος. Φτάνει, δεν χρειάζεται περισσότερο. Ανηφορίζουμε προς τον πύργο, φαίνεται δεξιά, έτσι. Και πάλι ο χώρος των κολυμβητών. Είναι το ένα τμήμα των χειμερινών κολυμβητών, αυτό που συνηθίζει να κολυμπάει στο λιμανάκι του Σάντικοφ. Ενώ το άλλο τμήμα είναι καμιά τριανταριά με 50 μέτρα παρακάτω, εδώ στα βράχια του 40 foot. Εδώ είναι τα βράχια του 40 foot. Χειμερινοί κολυμβητές ετοιμάζονται, κάποιοι άλλοι κολυμπούν στη θάλασσα, απολαμβάνουν το νερό, εγώ κρυώνω. Έτσι ανηφορίζουμε ακόμα λίγο παραπάνω. Όπα, στο βάθος φαίνεται το Ντάλκι και το λιμάνι. Το Ντάλκι νομίζω Μπούλοκ το λένε. Και πολύ κοντά μας τώρα, δεξιά, το Μαρτέλο Τάουερ, ο πύργος του James Joyce, που είναι και μουσείο James Joyce τώρα. Αυτά, τέλος.